Μάλλον, Άνθρακα κατέληξε τελικά να είναι ο θησαυρός των 40 εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν. Παρά τι φήμες που είχαν κυκλοφορήσει στα social media για πολύκρωτη λίστα πελατών ή συνεργών του αυτόχυρα χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα, εν τέλει οι περίπου 900 σελίδες δεν περιλαμβάνουν σπουδαία στοιχεία που δεν είχαν γίνει γνωστά στο παρελθόν. Στα έγγραφα γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά στην ήδη γνωστή υπόθεση του πρίγκιπα Ανδρέα, αδελφού του Βασιλιά Καρόλου, ο οποίο κατηγορήθηκε για συνέβρεση με την τότε 17χρονη Βιρτζίνια Τζούφρι, υπόθεση για την οποία έχει ήδη υπάρξει συμβιβασμό έναντι εκατομμυρίων. Ο ίδιο ο πρίγκιπα έχει διαψεύσει τι κατηγορίε τη Τζούφρι, την οποία όπω ισχυρίστηκε δεν έχει συναντήσει ποτέ. Αναφέρεται επιπλέον η κατάθεση τη Τζοάννα Σόμπεργ η οποία ισχυρίστηκε πως ο πρίγκιπας έπιασε το στήθος της το 2001 όταν οι δύο τους κάθονταν σε έναν καναπέ ποζάροντας για μια φωτογραφία στο διαμέρισμα του Έψτιν στο Μανχάταν. Κατονομάζεται επίσης ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Bill Clinton όχι επειδή ενεπλάκησε κάτι παράνομο αλλά ως άτομο που θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον Έψτιν και τη σύντροφό του Ghislaine Μάξουελ. Ο Ντόναλτ Τραμπ είναι ακόμη ένας πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που κατονομάζεται, χωρίς όμως και αυτός να εμπλέκεται σε κάτι παράνομο. Αν και στα δημοσιοποιηθέντα έγγραφα δεν γίνεται καμία συγκλονιστική αποκάλυψη, εντούτοις καταδεικνύουν τον ευρύ κοινωνικό κύκλο του ζεύγου Σέψτην Μάξουελ, ενώ περισσότερα αρχεία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η αρμόδια δικαστή Λορέτα Πρέσκα διευκρίνησε ότι πολλά από τα ονόματα που βγήκαν στη δημοσιότητα είχαν ταυτοποιηθεί από τα μέσα ενημέρωση στο παρελθόν ή στο πλαίσιο τη δίκη τη Μάξουελ. Η διατόνισε ότι κάποια από τα ονόματα παραμένουν καλυμμένα προκειμένου να προστατευτεί η ταυτότητα θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.